πρωτοφανείς θυσίες καλείται να υποστεί ο Κυπριακός λαός με αντάλλαγμα 10 δισεκατομμύρια ευρώ βοήθειας από τους διεθνείς δανειστές. Οι εφημερίδες Φιλελεύθερος και Πολίτης αποκαλύπτουν το μνημόνιο κυβέρνησης Τρόικας που αναμένεται να υπογραφεί εντός της εβδομάδας αφού ενημερωθούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Στο προσχέδιο που υπάρχει προς το παρόν στα αγγλικά προβλέπονται περικοπές τουλάχιστον 5.000 θέσεων στο δημόσιο ανάμεσα στα έτη 2012-2016, αυξήσεις σε φόρους κατανάλωσης, καταθέσεων και ακινήτων, σταδιακή άνοδος στα όρια συνταξιοδότησης και μείωση στις συντάξεις, ειδικό ταμείο με τα έσοδα από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Στόχος η εμφάνιση πρωτογενούς ελλείμματος μέχρι 2,4% του ΑΕΠ για φέτος. Ως εκ τούτου απαιτούνται πρόσθετα μέτρα εξοικονόμησης 351 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης ξεκαθάρισε ότι η Κύπρος θα βαδίσει στη νέα εποχή βασισμένη στις δικές της δυνάμεις. Δεν περιμένουμε τίποτα από την Ελλάδα. Εννοώ ότι η Ελλάδα δεν έχει καθήκον, δεν μας χρωστούν τίποτα. Ως εκ τούτου πρέπει να πολεμήσουμε μόνοι μας και να οικοδομήσουμε τη νέα εποχή. Στο μεταξύ συνεχίζεται ο θόρυβος για τις εκροές εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό τις ημέρες της κρίσης. Αντικρούοντας τους ψιθύρους για μεταφορά 21 εκατομμυρίων ευρώ από εταιρεία με μέτοχο συγγενικό του πρόσωπο, ο πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε. Ουδέποτε γνώριζα και ουδέποτε το δυνατόν να δίδω μάχες μέχρι την πρωία του Σαββάτου για να αποφευχθεί αυτό που μας επέβαλαν και την ίδια ώρα να έδιδα τάχα προνομιακές. Νομίζω ότι απειντήθησαν αυτά, αλλά ένα θέλω να τονίσω, ότι κατά την αυριανή τελετή ανάθεσης των καθηκόντων εις τους τρεις καταξιωμένους δικαστικούς θα δοθεί και η εντολή διαρεύνησης παντός ό,τι πιθανόν να με αφορά ή αφορά έστω και εξαγχιστίας συγγενικά μου πρόσωπα. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Πούτιν δεν προτίθεται να βοηθήσει Ρώσους μεγαλοκαταθέτες που υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του πακέτου διάσωσης. Όπως υπογράμμισε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ιγκόρ Σουβάλοφ, είναι μεγάλο κρίμα εάν μεγαλοκαταθέτες χάσουν χρήματα στην Κύπρο, αλλά το Κρεμλίνο δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να ελαφρύνει το πλήγμα. Συνδεόμαστε με τη Λευκωσία και τον ανταποκριτή μας Σωτήρη Παπαδόπουλο. Αυτή την ώρα, Σωτήρη, είναι σε εξέλιξη μια κρίσιμη σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο υπό τον κύριο Αναστασιάδη και με τη συμμετοχή των αρχηγών των κομμάτων. Και βέβαια, αντικείμενο δεν είναι άλλο από το νέο μνημόνιο. Καλησπέρα καταρχήν από τη Λευκωσία Ασία. Πράγματι, η σύσκεψη η οποία ξεκίνησε στις 9 παρα 10 του Νίκο Αναστασιάδη και των πολιτικών αρχηγών έρχεται στη συνέχεια της σύσκεψης που προηγήθηκε της διαπραγματευτικής ομάδας με την Τρόικα. Δεν κλείσαμε τελικώς συμφωνία σήμερα. Παράταση ακόμα 24 ώρες. Αύριο θα υπάρξει νέα σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών της διαπραγματευτικής ομάδας με την Τρόικα για να μπορέσει να υπάρξει η τελική συμφωνία. 3-1 είναι τα ανοιχτά μέτωπα ΣΥΑ. Με το κυριότερο, το θέμα του φυσικού αερίου. Φαίνεται ότι εδώ, αυτή τη στιγμή, παίζεται και ένα πολιτικό παιχνίδι. Η Τρόικα ζητάει να έχει έλεγχο ουσιαστικά στα έσοδα από το φυσικό αέριο και στην πάροδο των ετών, όταν αυτά θα υπερβούν ουσιαστικά των προβλέψεων που φαίνονται στο μνημόνιο, να πηγαίνουν καθαρά για την πληρωμή του δημοσίου χρέους και των δανειστών. Αυτό η Λευκωσία προς το παρόν δεν το δέχεται. Έτσι λοιπόν, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται και αύριο. Επίσης, υπάρχουν ακόμα 3 θέματα πολύ σημαντικά και είναι ανοιχτά. 1. Τα ταμεία προνοίας. Με βάση μέχρι τώρα τα διατάγματα που έχουν βγει, δεν σώζεται κανένα ταμείο από την Ελληνική Τράπεζα. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι αυτά θα τα στηρίξει με τα χρήματα που θα πάρει από τη συμφωνία με το δάνειο τα 10 δισεκατομμύρια. Ωστόσο, δεν μας είχε εξηγήσει πώς θα γίνει η κατανομή των χρημάτων. Δεύτερο θέμα, η ρευστότητα. Ως γνωστόν, το κούρεμα στην Τράπεζα Κύπρου θα είναι 37,5% συν ακόμα ένα 22,5% το οποίο έχει παγώσει. Μένει ένα 40% για τις ανασφάλιστες, πάντα μιλάμε καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει την θετική άποψη της Τρόικας, έτσι ώστε άμεσα τα χρήματα αυτά να διοικητευτούν στην πραγματική αγορά και να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι επιχειρηματίες. Τρίτο και σημαντικό θέμα, απολύσεις στην παιδεία κυρίως. Καθώς η Τρόικα ζητούσε μέχρι και 2.000, κυρίως στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχουν πέσει στις 400. Ωστόσο και εκεί συνεχίζεται η διαπραγμάτευση για να μην υπάρξει καμία απολύση από ορομίσθιους και στη θέση τους να υπάρξει μια μείωση μισθών, έτσι ώστε να σωθούν οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Ναι, και όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις γίνονται υπό το βάρος των αποκαλύψεων για λίστες, για χρήματα που έβγαλαν στο εξωτερικό μεγάλα ποσά, ακόμη και συγγενείς του Προέδρου Αναστασιάδη. Είδαμε την απάντηση που έδωσε ο Κύπριος Πρόεδρος, ο οποίος όμως παρόλα αυτά βρίσκεται εν μέσω διασταυρούμενων πυρών μετά από αυτή την αποκάλυψη. Έτσι ακριβώς είναι η ΣΥΑ. Υπάρχει και το ηθικό θέμα της όλης υπόθεσης. Αύριο πάντως ξεκινάει τις εργασίες της Ερευνητικής Επιτροπής, όπου μέσα σε 90 μέρες θα πρέπει να φέρει τελικό αποτέλεσμα και τελική έκθεση
για όλα όσα έχουμε δει το φως της δημοσιότητας, δηλαδή τις λίστες με τα κουρέματα καταρχήν στα δάνεια πολιτικών ή ναι. το ολόκληρο ποσού και μέρος του ποσού, αλλά φυσικά και με τις λίστες τις γνωστές όπως βλέπετε και το συγγενικό όνομα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν μέσα σε 90 μέρες θα πρέπει να ολοκληρωθεί για να μπορέσουμε μετά να πιέσουμε δουλειά ποινικοί ανακριτές, όπου φυσικά μπορεί να υφίσταται μια ποινική διαδικασία. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεταφερόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή και τον Αντώνη Ατζολέτο. Ξεκίνησε, Αντώνη, πριν από λίγη ώρα η καταντιπαράσταση εξέτες του κυρίου Μπίκατε και του κυρίου Διώτη. Νωρίτερα είχαν καταθέσει και οι δύο ξεχωριστά. Ενώ την Πέμπτη, όπως έγινε γνωστό, καταθέτει ο